πλέον γοητευτικά γεγονότα του ελληνικού μεσοπολέμου είναι οι Δελφικές Εορτές του 1927 και 1930. Οι γιορτές αποτέλεσαν έμπνευση του μεγάλου Έλληνα ποιητή Άγγελου Σκελιανού, τις οποίες σχεδίασε μαζί με την τότε σύζυγό του, μελετήτρια του αρχαίου ελληνικού κόσμου και χορογράφο, Εύα Πάλμερ Σκελιανού. Τις Δελφικές Εορτές, μεταξύ άλλων, υποστήριξαν ηθικά και οικονομικά ο Αντώνης Μπενάκης και αδελφή του Πινελόπη Δέλτα. Αποτέλεσαν μια προσπάθεια η οποία θα προσάρμοζε στην τρέχουσα πραγματικότητα του Μεσοπολέμου την αλήθεια της ελληνικής αρχαιότητας μαζί με την αλήθεια της τότε ελληνικής τέχνης. Ο τόπος που επιλέχθηκε ήταν το μαγευτικό τοπίο των Δελφών, ανεσκαμμένο μόλις μερικές δεκαετίες πριν. Στις κλητείες του Παρνασσού, στο αρχαίο θέατρο και στο αρχαίο στάδιο των Δελφών, ο Άγγελος Σκελιανός πραγματοποίησε ένα μεγαλεπίβολο όραμα που ήθελε οι εορτές να αποτελέσουν τις αφικτιονίες τέχνης και πολιτισμού των ετών εκείνων. Σχεδιάστηκε μια πολύ μεγάλη γκάμα εκδηλώσεων, οι οποίες αφορούσαν το θέατρο, την ποιήση, τη λογοτεχνία, τη μουσική, το χορό, αθλητικούς και ήπικους αγώνες, τη λαϊκή τέχνη, αλλά και προτάσεις συνθετικές για όλα τα παραπάνω, σε μια αναζήτηση αναπαραστάσεων της αρχαιότητας με νεότερα μέσα. Ο απαιτητικός στόχος του Σκελιανού προϋπέθεται μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση προκειμένου να φτάσουν στους Δελφούς πρόσωπα διεθνούς ακτινοβολίας οι οποίοι είχαν μελετήσει με αντίστοιχη προσέγγιση τον πολιτισμό της χώρας τους. Στην κατεύθυνση μιας δικής του νεωτερικής προσέγγισης που αναπαριστούσε αλλά και ερμήνευε την αρχαιότητα, ο Σκελιανός επέλεξε δύο έργα του Εσχύλου, τον Προμηθέα Δεσμότης στα 1927 και τις Σικέτιδες το 1930. Αυτά τα δύο έργα αποτέλεσαν τις κεντρικές δράσεις των εορτών. Η λαϊκή τέχνη της εποχής παρουσιάστηκε μέσα από μια πολύ μεγάλη βιοτεχνική έκθεση, στην οποία η Εύα Πάλμερ Σκελιανού ανέδειξε τον κεντρικό ρόλο του αργαλιού ανά τους αιώνες χρήσης του. Εκτελέσεις έργων βυζαντινής μουσικής με συμπαραστάτη τον Κωνσταντίνο Ψάρχο και έργα χοροδράματος έκλειναν τις εκδηλώσεις μαζί με ύμνους στο Θεό Απόλλωνα. Οι ξεναγήσεις από ειδικούς αρχαιολόγους στα αρχαία ερείπια της περιοχής όριζαν τη σημασία των τεκμηρίων της αρχαιότητας στις εκδηλώσεις. Στις δεύτερες γιορτές του 1930 διεξήχθησαν αθλητικοί αγώνες και λαμπεδιδρομία αφιερωμένοι στους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης. Μεταξύ άλλων, η Αγγελική Χατζημιχάλη από το χώρο του λαϊκού πολιτισμού, ο Γιάννης Τσαρούχης από το χώρο της ζωγραφικής, η Κούλα Πράτσικα από το χώρο του χορού και ο Διευθυντής Ορχήστρας, Φιλοκτήτης Οικονομίδης, συμπεριλαμβάνονται στα πρόσωπα που μέχρι τότε είχαν αναδείξει με σεβασμό, μέσω του έργου τους, τη λαϊκή τέχνη και τον ελληνικό πολιτισμό. Οι Δελφικές Εορτές, παρά την όποια κριτική μπορεί να τους γίνει σήμερα σε αυτές, αποτέλεσαν μια εξαιρετικά απαιτητική προσπάθεια για να αναβιώσει ο σεβασμός στην αρχαιότητα και για να αναδειχθεί η ποιότητα αλλά και η επιρροή του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. Η σύνδεση των δύο αυτών κεντρικών θεμάτων που απασχόλησαν το ζεύγος Σκελιανού λειτουργήσε ως προσπάθεια συγκρότησης μιας νέας ηθικής ταυτότητας την οποία είχε τόσο πολύ ανάγκη η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Μετά την κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας και την Μικρασιατική Καταστροφή, το όραμα αυτό δημιούργησε ελπίδες για τον επαναπροσδιορισμό της νεότερης Ελλάδας μέσα από το σεβασμό στην αρχαιότητα και στην τρέχουσα παράδοση.